Εκστρατεία καθαρισμού της πόλης από τις χιλιάδες αφίσες και πανό που τη ρυπαίνουν ξεκίνησε από το πρωί της Πέμπτης ο Δήμος Ζακύνθου. Στήλη ηλεκτροφωτισμού, σήματα της τροχέας, κολόνες, κυκλειδώματα και τείχη δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων είναι γεμάτα με αφίσες πολιτικών συγκεντρώσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από χρόνια. Κι όμως παραμένουν στην πόλη μισοκατεστραμμένες ή σκισμένες, αλλοιώνοντας αισθητικά τους χώρους της. Εδώ και χρόνια βλέπουμε μία απαράδεκτη εικόνα που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες τον Ιούλιο-Αύγουστο ο καθένας γεμίζει την πόλη με αφίσες, μια εικόνα η οποία δεν αρμόζει στο νησί μας, δεν επιτρέπεται εκ του νόμου, είναι παράνομο. Ωστόσο, νέες αφίσες τοποθετούνται σχεδόν την επόμενη ημέρα από τον κάθε καθαρισμό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει σχεδόν η ίδια. Θα ζητήσουμε από αυτούς που κάνουν εκδηλώσεις να γίνεται σε πολύ διακριτικά η οποιαδήποτε προβολή με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα έχει να κάνει με την έλλειψη, το πρόβλημα έγκεται στην έλλειψη που υπάρχει των σημείων προβολής. Έτσι, εδώ και αρκετά χρόνια είχαν τοποθετηθεί σημεία με ταμπλό, όπου έβαζαν τις αφίσεις αυτές. Αυτά με τα χρόνια τα πέταξαν. Ο Δήμος προσανατολίζεται και πάλι στην κατασκευή και εγκατάσταση ενός εκτεταμένου δικτύου ειδικών ταμπλό προβολής εκδηλώσεων, όπου προβλέπεται να τοποθετούνται οι διαφημιστικές αφίσες. Πάντως, τα πρώτα πρόστιμα πρόκειται να επιβληθούν άμεσα στους επιχειρηματίες που τοποθέτησαν ανεξέλεγκτα αφίσες και διαφημιστικά πανό για εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν τις αφαίρεσαν μετά τη λήξη τους όπως προβλέπεται από τον νόμο. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.500 ευρώ, αλλά το ποσό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, ανάλογα με την απόφαση που θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχετική συνεδρίαση.